Κοντεύει μεσημέρι και εγώ είμαι ακόμα στη λίμνη της Ζαραβινάς. Κανονικά το πογόνι είναι μετά το Χάνιντελ Βινάκι. Ως εδώ ήταν να πούμε ο πρόλογός του. Περνά στη Χούνη ανάμεσα Ρονίτσα και Κασιδιάρη όπου είναι οι στρατώνες. Πάντα είχε στρατό εδώ και στην κατοχή οι Γερμανοί είχαν μόνιμα φυλάκια. Δεν τολμούσες να ζυγώσεις. Προπολεμικά ήταν εδώ ένας μήλος πετρελαιοκίνητος, του Ντούλια, και παραπέρα στη στροφή το καφενείο του Μπαρμπασπύρου του Μπούρτζη από τη Σωτήρα. Τύπος αυτός. Όλη μέρα φώναζε τις κότες του με το όνομά τους και έβριζε την Μπούρτζενα. «Ανάθεμα τον κυρ πατέρα σου εκεί, Γκέρτσο εκεί, Τζαφέρο εκεί, βάρτα κάτω εκεί». Και πετροβολούσε το κοπάδι που σκόρπιζε φτερακίζοντας. Και νάτος πάλι που τις φώναζε, τους έριχνε γύρω καλαμπόκι και τους μιλούσε. «Τι να σας κάνω, θα σας ξεπαστρέψει το γεράκι, κακορίζικες», και τις μάλωνε τρυφερά. Εδώ στο Χάνι Δελβινάκι σμίγουν τρεις δρόμοι. Ο ένας πάει δεξιά, Δελβινάκι, Πογωνιανή, Σταυροσκιάδη, Δολό και στα χωριά που είναι στα ριζά της Νεμέρσκας. Δρυμάδες, Παλιόπυργος, Μερόπη, Κεφαλόβρυσο, Βασιλικό. Και από εκεί μπορείς να βγεις στη Βύσανη ή στη Μέρζανη και στη Μολυβδοσκέπαστη. Αυτή η περιοχή είναι το Άνω Πογόνι. Έχει πογόνι και πιο μέσα στο Αλβανικό. Πίσω από τον Πόζοβο, το βουνό που είναι πάνω από την Πογωνιανή. Πολίτσανη, Χλωμό, Σοπική και άλλα. Κάποτε εμάς μας φαίνονταν πως όλα αυτά είναι πίσω από τον ήλιο, εκτός από την Πογωνιανή, τη Βοστίνα, όπου πήγαινα στο γυμνάσιο στο 47, και το Δολό που είναι το χωριό της μάνας μου, της Αναστασίας Μαραγκού, που έγραψε το Αγκαθερό Φορτίο. Εκεί μιλάει για τα παιδικά της χρόνια στο Δολό. Εγώ πήγαινα όταν ήμουν στη Βοστίνα μαθητής και περνούσαμε με τα παιδιά τα δολιώτικα, τον Κουβαρά, τη Βαθιά Χαράδρα. Ήταν ο Αντώνης ο Λατσούνας, ο Ηλίας ο Μπέτζος, ο Χριστόφορος του Μάικα, ο Μίτσος ο Σακελάριος. Ποιοι ζούνε, ποιοι δεν ζούνε. Κατεβαίναμε τις κορδέλες ως κάτω στο γεφύρι και ύστερα ανηφορίζαμε το μονοπάτι άλλο τόσο δρόμο. Από το ένα φρύδι ως το άλλο η απόσταση είναι μικρή, το βάθος είναι μεγάλο και οι πλαγιές μαχαίρι. Ήτανε λέει ένας δολιώτης, ο Μπουρντάς, και ένας βοστινιώτης ο Σόζος, αλλά φρίσκεται και οι δυο. Τη νύχτα με το φεγγάρι έβγαινε ο Μπουρντάς στο αλώνι και χόρευε μόνος του. Αντίκρι ο Σόζος έβοσκε τα προβατά του και τραγουδούσε. «Κάνει ο Σόζος μας χαρά και καλεί τα Γιάννενα. Κάλεσε τους βοστινιώτες, κάλεσε και τους δολιώτες». Ο ένας από εδώ τραγουδούσε, ο άλλος από εκεί χόρευε και τίναζε το μαντίλι. Γυρνούσε ύστερα ο Μπουραντάς, γυρνούσε ύστερα ο Μπουρντάς και φώναζε του Σόζου. «Τι λες μωρέ, τι λες», και συνέχιζε αυτός με άλλο τραγούδι. 45 λεμονιές, χείρες χείρες παπαδιές, στον άμμο φυτρωμένες, χείρες κεραγωνιασμένες». Πάνω από το χωριό είναι το βουνό, το Κουτσόκρανο, με τον Άγιο Χριστόφορο στην κορυφή του. Είναι ο προστάτης του και προστάτης μου. Σε αυτόν η μάνα μου με είχε ταμένο για να ζήσω, επειδή της είχαν πεθάνει κιόλας δύο παιδιά, ο Νάσος μας και ο Κώστας μας. Ο Κώστας μάλιστα είχε πεθάνει στο Δολό, όπου είχαν πάει να δούνε τη γιαγιά μου, την Ξανθούλα, και είναι θαμένο στον Αγιάννη έξω από το χωριό, πλάι στο δρόμο. Από τότε ο Αγιάννης έχει δεθεί στο νου μου με τους νεκρούς. Και όταν συχνά διαβάζω το δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδερφού που λέει «Αυτού σημά, αυτού κοντά στον Αηγιάννη φτάνουν», εγώ βλέπω τον νεκρό καβαλάρι τον Κωνσταντή με την αρετούσα στα καπούλια έξω από τον Αηγιάννη του Δολού. Εκεί θολώνει ο νους μου και εξαφανίζεται ο Κωνσταντής και η αρετή πηγαίνει ολομόναχη στο σπίτι της μάνας της, όπου η γιαγιά μου είχε μείνει επίσης μόνη και έρημη όταν παντρεύτηκε η μάνα μου
και έφυγε πολύ μακριά στα ξένα. Ο Κώστας μας στο μεταξύ έχει μεγαλώσει τον κάτω κόσμο. Έχει γίνει πια Κωνσταντής με το όνομα και πηγαίνει τη μάνα μας στα γονικά μας.